Από στεριά και θάλασσα συνεχίστηκαν και σήμερα οι έρευνες για τον εντοπισμό του 63χρονου Πολωνού Άντρις Βέμπερ. Άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας, της 3ης ΕΜΑΚ και της ΟΠΚΕ Χανίων χτενίζουν το δύσβατο ορεινό τμήμα από τα Σφακιά μέχρι τη Σούγια, ενώ από το πρωί σκάφος του λιμενικού σταθμού Παλαιόχωρας κινείται παράλληλα στην ακτογραμμή, αναζητώντας ίχνη του Πολωνού περιπατητή. Ευελπιστούμε για το καλύτερο, ελπίζουμε να βρεθεί ο άνθρωπος και θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Θα επιχειρούμε μέχρι να βρεθεί στο σημείο αυτό ο εξαφανιστής Πολωνός. Η υπόθεση εξαφάνισης του Πολωνού επαναφέρει στο προσκήνιο τους κινδύνους που εγκυμονεί η εξερεύνηση του πλούσιου ορεινού όγκου της Κρήτης. Έχοντας πλήρη άγνοια, δεκάδες ξένοι επισκέπτες τραυματίζονται ή χάνονται κάθε χρόνο σε δύσβατα μονοπάτια. Πρέπει να έχει κανείς γνώση αυτών και να καταλαβαίνει ότι τα βουνά μας είναι δύσκολα. Δεν μπορεί να πηγαίνει κανείς να περπατάει, να σκαρφαλώνει, να κουράζεται, να μην έχει το κατάλληλο εξοπλισμό, να μην έχει καπέλο, να μην έχει πολύ νερό. Νερό άφθονο χρειάζεται τώρα, να μην ξέρει τα μονοπάτια. Είναι πράγματι δύσκολο. Τα πιο δύσκολα και επικίνδυνα σημεία του ορεινού όγκου της Κρήτης είναι για το Λασίθι, το Φαράγγι του Ρίχτη και η Ζάκρος, για το Ηράκλειο ο Ρούβας, τα Βορίζια και ο Ζαρός, για το Ρέθυμνο ο Ψιλορίτης. Για δε τα Χανιά, παγίδες κρύβουν το μονοπάτι Ε4, το Λουτρό, η Αγία Ρουμέλη και η Αράδαινα. Είναι για πραγματικά να προβληματιζόμαστε. Πώς μπορεί κάθε λίγο και λιγάκι να μας καλούν την πυροσβεστική, τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν. Άλλη είναι η δουλειά τους, η κανονική, να κάθονται να ψάχνουν και να βρίσκουν άλλη φορά τραυματισμένους, άλλη φορά δυστυχώς και πεθαμένους ανθρώπους στα μονοπάτια ή κοντά στα μονοπάτια ή πάνω στα μονοπάτια. Πυροσβέστες, δυνάμεις της ΕΜΑΚ, εθελοντές βάζουν τη ζωή τους σε κίνδυνο στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν και να διασώσουν τους πεζοπόρους, συνήθως σε εξαιρετικά δύσβατες τοποθεσίες.